Ξεκίνησαν οι μικροί διήμεροι αποσταγματοποιοί του νομού Σερών να προετοιμάζονται με εντατικούς ρυθμούς, ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες να είναι πανέτοιμοι να ανάψουν για ακόμη μία αποστακτική χρονιά τα καζάνια τους. Έτσι, από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, με διαφορετικές ημερομηνίες ανά Δήμο, αρχίζει το άναμα. Αριθμεί περίπου 600 μέλη από όλη την επικράτεια του νομού Σερών και αποτελείται κυρίως από τους ιδιοκτήτες του αμβικούχους, τους γνωστούς δηλαδή καζανάδες που είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά και τους αμπελοκαλλιεργητές, τους μικρούς του νομού Σερών. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έναρξη της αποστακτικής περίοδου και όλοι οι συναδέλφοι προετοιμάζονται με γοργούριους ρυθμούς, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι φέτος να ανάψουν τα καζάνια τους. Ξεκινάμε με το Δήμο Αμφίπολης, που ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου του 2022. Ο Δήμος Μανουήλ Παπά ξεκινάει την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ο Δήμος Νέας Ζύχνης την Τετάρτη 19, ο Δήμος Σερών την Πέμπτη στις 20 Οκτωβρίου, ο Δήμος Βυσσαλτίας στις 21, ο Δήμος Ιντικής στις 24 και τελευταίος ο Δήμος Ηράκλειας στις 31 Οκτωβρίου. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 2 μήνες, άρα αν ξεκινάμε 17 τελειώνουμε 17 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αμβικούχων αμπελουργών νομού Σερών, Άνθιμο Γεωργιάδη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο του Επιλογές, προβλέπεται μια δύσκολη χρονιά από πολλές απόψεις για τον κλάδο. Η ακρίβεια σε πολλά αγαθά, λόγω του Ουκρανικού πολέμου, δεν άφησε αδιάφορους τόσο τους αμπελοκαλλιεργητές, που είδαν τεράστια αύξηση των καυσίμων αλλά και των πρώτων υλών, όσο και τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς με την αύξηση της ενέργειας, η οποία εκτοξεύτηκε στα ύψη. Προβλέπεται μια δύσκολη χρονιά από πολλές απόψεις για το κλάδο μας, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι και η κρίση της Ουκρανίας επηρέασε καταρχήν και τους αμπελοκαλλιεργητές, γιατί είδανε μια αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας που διανύσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και έτσι το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ και οι αμβικούχοι αντιμετωπίζουν και από την πλευρά τους, και εμείς δηλαδή οι καζανάδες, το κόστος της ενέργειας που είναι τεράστιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 370 ευρώ ανά 100 λίτρα άνυδρης εθυλικής αλκοόλης. Και αν συνυπολογιστεί και το κόστος της ενέργειας, τότε μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί ότι φέτος θα είναι μια πραγματική δύσκολη οικονομική χρονιά για όλους. Πληροφοριακά, θέλετε να ξέρετε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σχεδόν τριπλασιάστηκε φέτος από ό,τι πέρσι. Τριπλασιάστηκε, είπατε, ή διπλασιάστηκε? Γιατί τριπλασιάστηκε. Έχει φτάσει στα 370 ευρώ στα 100 λίτρα άνυδρης εθυλικής αλκοόλης, αλλά για να το πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, στα 100 λίτρα αλκοόλ καθαρό που βγάζουμε πληρώνουμε 370 ευρώ φόρο. Πέρσι πληρώναμε 120. Και αν συνυπολογιστεί και το κόστος της ενέργειας, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι φέτος θα είναι μια δύσκολη οικονομική χρονιά για όλους. Η πιο σημαντική ρύθμιση που πρέπει να αναφερθεί είναι η αλλαγή της ονομασίας του παραγόμενου προϊόντος, που από χήμα τσίπου ροή τσικουδιά πλέον θα ονομάζεται παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Μία ρύθμιση που έφερε αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς χάνεται η παραδοσιακή ονομασία που υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει και κάτι σχετικά με την ονομασία, με το τσίπουρο? Υπάρχει και μια ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί φέτος από τη Βουλή, που είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία φυσικά, που είναι η αλλαγή της ονομασίας του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή? Μια ρύθμιση που έφερε αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Χάνεται η παραδοσιακή ονομασία που υπήρχε εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή του τσίπουρου και της τσικουδιάς. Ναι. Που παραδοσιακά παράγεται στα καζάνια της Ελλάδας εδώ και 100 χρόνια. Ναι. Το καθεστώς πλέον θα μας λέει να ονομάζεται παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Θέλετε να μου πείτε ότι θα πάμε στην ταβέρνα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, και αντί να πούμε στον κατάλογο θα ψάξουμε να βρούμε το τσίπουρο με την ονομασία? Δεν θα υπάρχει το τσίπουρο και θα βλέπουμε προϊόν απόσταξης? Είναι και υποχρεωμένοι και οι εστιατόρες στον κατάλογο, τον δημοκατάλογο που έχει, να μην γράφουν τσίπουρο, να γράφετε παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Εμείς όμως θα το λέμε τσίπουρο.